καιρός εδώ είναι εξαιρετικός σήμερα και αυτό μαζί με την προσέλευση του κόσμου και την ιδιαιτερότητα του αγώνα μας κάνει να πιστεύουμε πως θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Για να δούμε λοιπόν όπου να είναι αρχίζει αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο αυτό. Αν το επισκεφθείς, σίγουρα σου μένει αξέχαστο. Εδώ είμαστε. Για να δούμε. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Πήρε το φάουλ σε αυτή τη φάση. Πολύ καλή απόκριση. Πολύ σημαντική αυτή η απόκριση. Μπράβο του. Κατάφερε να πει όχι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Πολύ ζόρικη επέμβαση. Μπήκε με δύναμη προς τον αντίπαλο. Αλλά εντός των ορίων του παιχνιδιού θα λέγαμε. Άνταμ. Στέλνει μακριά. Ξεκινάει η κόντρα. Κάνει δυναμικό κατέβασμα από τα αριστερά. Μεγάλη προσπάθεια. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Δεν τους άξιζε κάτι τέτοιο. Πραγματικά ολέθριο το λάθος τους. Και ξεκινάμε πάλι με το δίκτυο σκορ στο 1-0. Αν και ελέγχουν πλέον το ρυθμό του αγώνα, θα πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και ουσιαστικοί στο παιχνίδι τους. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Κάνει τη μακρινή παλιά. Θα
ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Την κλωτσάει. Δεν ανησύχησε κανέναν με αυτό το σούτ. Έπιασε γεμάτο σούτ. Ήταν καλή προσπάθεια. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Ω, το πιάσε. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Μάλλον βλέπουμε την τελευταία προσπάθεια του πρώτου μέρους. Κεφαλιά! Εδώ ζορίστηκε ο Πορτιέρε. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Λοιπόν, πώς βλέπεις το πρώτο ημίχρονο? Παίζουν έξυπνα το παιχνίδι της αναμονής και της ξαφνικής αντεπίθεσης, χτυπώντας τον αντίπαλο αλίπητα στην κόντρα. Αφού δούλεψε μια φορά, μάλλον θα το ξαναδοκιμάσουν. Μονάχα ένα γκολ χωρίζει τις δύο ομάδες. 1-0 το σκορ. Και να είμαστε πάλι εδώ. Το δεύτερο μέρος άρχισε. Το 1-0 συνήθως είναι και παγίδα. Σουτάρι! Έξοχη επέμβαση από τον κίπερ. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Και θα έχουμε αλλαγή, ενώ το παιχνίδι έχει διακοπεί. Καλά το πάνε, αλλά θα πρέπει να επιμείνουν περισσότερο. Η μόνη λύση είναι να τα παίξουν όλα για όλα, πια και ό,τι βγει. Ναι, πράγματι. Σέντρα με καλές προϋποθέσεις. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Κατάφερε να πάρει το φάουλ σε αυτή τη φάση. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Ωραία η ενέργειά του από τα αριστερά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι από αυτό. Πετάει την μπάλα προς τα μέσα. Μόλις που την έδιωξε. Κατάφερε και την κράτησε. Σταρεί. Το κάρφωσε. Αν δεν συμβεί πια κάτι απρόοπτο στα λεπτά που υπολείπονται, το μάτς είναι δικό τους. Δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει από εκεί. Απλά σούταρε. Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσας. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία παίκτη.
αλλαγές πρώτων πυλών. Φυσικά μόλις η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού. Πιστεύω πως άρχισε πολύ να κάνει τις αλλαγές που δικαιούται και πλέον τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την ομάδα του, γιατί απομένει και λίγος χρόνος. Μάλιστα, έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Θέλει να κάνει σέντρα από εδώ. Ωραίο σου! Τη βρήκε την μπάλα, αλλά όχι όπως θα έπρεπε για να τη στείλει στα δίχτυα. Εκμεταλλεύτηκαν τέλεια την πλάγια γραμμή τους εδώ, αλλά για να πούμε και το στραβού το δίκαιο, η άμυνα ήταν για κλάματα. Και η σέντρα βγήκε αβασάνιστα και στην τελική προσπάθεια δεν εμπόδισε κανείς τον παίκτη. Βίβερε περικολοζαμέντε δηλαδή, με λίγα λόγια. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Κεντάει η ευκαιρία. Άλλο ένα γκολ. Τώρα πια δεν υπάρχει αφιβολία. Ο δρόμος είναι κατηγορητός για αυτό. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκορ είναι ήδη στο 3-0. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ.